Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, χθες βέβαια δεν ήμασταν, γιατί ήταν 25 Μαρτίου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιόρταζε. Χθες, μεγάλη γιορτή και η Εθνική Επέτειος. Σήμερα, Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε ειδήσεις επί του πιεστηρίου, έχουμε ειδήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε γεγονότα που τρέχουν. Ώρα για μπλε, λίμπερο 107,4 για όλα τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμνη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero@yahoo.gr, το mail της εκπομπής. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μέσω μηνύματος. Ο κύριος Μαρσέλο Τροίζη είναι ο εκλεκτός της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, 43 ετών, Βραζιλιάνος, μέχρι πριν ένα μήνα περίπου στον πάγκο του Απόλλωνα Λάρισας. Αυτός κέρδισε τότε τον Ηρακλή 3-4, με εκείνη την ανατροπή που έχει μείνει στην ιστορία από 3-1 ημίχρονο, και άφησε την ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας στη δεύτερη θέση. Εκτός απροόπτου, απόψε θα είναι στη Θεσσαλονίκη και σε λίγο θα μάθουμε και λεπτομέρειες. Για τον συγκεκριμένο προπονητή που εκτός απροόπτου, το ξαναλέω, θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Μανουέλ Ρόκα, που χθες βγήκε ανακοίνωση με την οποία λύθηκε η συνεργασία του Ηρακλή και του Ισπανού προπονητή. Μετά και την ήττα στην Άρτα από το Καραϊσκάκη με 1-0, ο Ηρακλής που είναι 11ος με 30 και κινδυνεύει πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, με υποβιβασμό στην επόμενη κατηγορία, όχι γιατί είναι στις 4 τελευταίες θέσεις, γιατί είναι 11ος. Και εδώ και μήνες σας έχουμε πει τον κίνδυνο που ελοχεύει. Και δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι από εδώ και πέρα έχει τελικούς για την παραμονή του στη Super League 2. Εδώ τον καταντήσατε τον Ηρακλή εσείς που θέλετε να τον κάνετε μεγάλο. Και που συνέδευξη τύπου δεν μας αφήνατε να κάνουμε κι άλλες ερωτήσεις. Εδώ τον καταντήσατε. Να λέμε ότι έχει 7 τελικούς για να παραμείνει του χρόνου Super League 2. Εδώ τον καταντήσατε τον Ηρακλή. Εδώ τον φτάσατε. Που δεν σας αρέσει η κριτική που κάνουμε 3 μήνες τώρα. Που εμείς είμαστε ηλίθιοι που τα λέμε. Που στη συνέντευξη τύπου που δώσατε πηγαίναμε για άνοδο. Που στηρίζατε τον Ρόκα. Και όλα καλά. Και ότι βγάλαμε εμείς οι δημοσιογράφοι το θέμα του Ρόκα. Εσείς τον στηρίζατε. Θες τον διώξατε. Λίγο αργά μάλλον, ε. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Τροίζη. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ηρακλής είναι 11ος. Και έχασε 2 φορές φέτος από τον Καραϊσκάκη Άρτας. Και πείτε μου εσείς έτσι όπως είναι ποια μάθη θα πάρει για να βγει πάνω από τη 10η θέση. Τώρα παίζει με τη Δόξα που είναι ένα βαθμό πάνω με 31. Και ο Καραϊσκάκης που νίκησε τον Ηρακλή τον προσπέρασε και τον άφησε 10ο. Και μετά πάει στην Καλαμαριά να παίξει με τον δεύτερο Απόλλωνα Πόντου. Δεύτερος ο Απόλλων Πόντου που έχει τεράστια οικονομικά ζητήματα και στον πρώτο γύρο έπαιζε με 14 ποδοσφαιριστές και είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή. Και εσείς είχατε και τα μπάτζετ και τα ρόστερ και τα λεφτά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ το καταντήσατε. Στις δηλώσεις, καλοί είστε, θα κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο, ωραίο. Στις πράξεις, 11ος ο Ηρακλής. Σε πολύ λίγο θέλω να πιστεύω θα έχουμε λεπτομέρειες για τον Μαρσέλο Τροίζη, ο οποίος ανεβαίνει Θεσσαλονίκη. Μετά θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γρηγόρη του Παπαγιαννάκη που βρέθηκε για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 στην Άρτα και σας περιέγραψε το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Καραϊσκάκη που ιτήθηκε. Στο δεύτερο μισό έχουμε θέμα βόλεϊ γιατί ο Ηρακλής πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη χθες με τον Παβοχαϊκό 3-1 σετ. Έχουμε και για μπάσκετ, έχουμε πάρα πολλά. Να τα δούμε 1-1 όμως. Και να πάμε αρχικά να δώσουμε την καλησπέρα μας στον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Νίκο τον Μαρκάτο από το Sport Time, όπου θα μας δώσει λεπτομέρειες για τον Μαρσέλο Τροίζη, ο οποίος ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται, τι κάνεις?
Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, τρέχουν εξελίξει στον Ηρακλή. Είναι στον δρόμο, Μετά, βασικά είναι στο αεροπλάνο. Ναι, για να ακριβώς το στον δρόμο σε εισαγωγικά, ναι. Okay. Ναι. Λογικά, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει λίγο η επικοινωνία λόγω της πτήσης, ο Βραζιλιάνος θα είναι ο πέμπτος φετινός προπονητής στη Ηρακλή, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα. Πέμπτος είναι, νομίζω κάνουν λάθος όσοι λένε για έκτο, υπολογίζοντας τον Κατσαμπί. Ο Κατσαμπής απλά έκατσε για ένα μάτς με τα Γιάννενα. Δεν τους μετράμε. Δεν τους μετράμε. Μπαξεβάνος, Βοσνιάδης, Ελευθερόπουλος, Ρόκα, Τροίζη. Να είμαστε καλά. Και κάτσε ακόμα λοιπόν... έχουμε, περίμενε, ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Σε αυτό τον Ηρακλή φέτος, Νίκο, όλα τα έχουμε δει. Εντάξει, η φετινή χρονιά του Ηρακλή είναι καταστροφική. Και δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα τις τελευταίες αγωνιστικές, άμα δεις και το πρόγραμμα που έχει ο Γυραιός. Το μάτς της Πέμπτης είναι... Το μάτς της Πέμπτης είναι τελικός. Δεν ξέρω τι λένε οι δικές σου πληροφορίες, αλλά είναι τελικός όσον αφορά για την παραμονή του Ηρακλή. Για τη δέκατη θέση, βεβαίως. Για τη δέκατη θέση. Γιατί αν τερματίσει εντέκατος, του χρόνου θα παίξει σε άλλη κατηγορία. Εντάξει, μετά θα μπούμε σε μια άλλη κουβέντα για το αν θα γίνει ένα διάρθρωση και πότε θα δεν γίνει ένα διάρθρωση. Μπορούμε να το ρισκάρουμε στην Ελλάδα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ποτέ. Βγαίνει δέκατος και βλέπεις. Σε καμία εδώ περίπτωση. Εδώ που κατήδησε, γιατί είναι κατάντια να λέμε ότι ο Ηρακλής έχει στόχο τη δέκατη θέση. Έτσι, δηλαδή είναι ξεφτύλα. Προφανώς και είναι κατάντια. Δηλαδή ξεκίνησε τελείως διαφορετικά και το καλοκαίρι που είχαμε μιλήσει, ο Ηρακλής ήταν για τελείως διαφορετικά πράγματα, δομημένος τουλάχιστον στα δικά μας τα μυαλά, βλέποντας το ρόστερ που φτιάχνει και τις κινήσεις που γίνονται, δεν βγήκαν με, τη λογική σκεπτόμενη, αλλά λογική δεν παίζει μπάλα. Βλέπεις ότι ο Απόλλων Πόντου που στον πρώτο γύρο είχε 14 ποδοσφαιριστές είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή. Τόσο έχει και τώρα. Τουλάχιστον τώρα κατεβάζει 18, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Τότε είχε μόνο 14, δεν είχε άλλους. Αυτούς ναι, έχεις δίκιο. Και τεράστια οικονομικά προβλήματα. Και είναι δεύτερος. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι. Γίνανε πολλά λάθη στον Ηρακλή και χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος κανός, δεν με ενδιαφέρει κιόλας να πάρω το μέρος κανός. Φάνηκε από την πορεία ότι δεν έφταιγε αυτός που έφευγε, δεν φταίει αυτός που ερχόταν, δεν φταίει πάλι αυτός που φεύγει. Κάπου αλλού είναι το πρόβλημα στο φετινό τον Ηρακλή. Το πρόβλημα στο φετινό Ηρακλή, εγώ το έχω εντοπίσει εξ αρχής, είναι έλλειψη οργάνωσης. Και το ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά στρατόπεδα μέσα εσωτερικά. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί που θέλουν τον Νίκο τον Μαρκάτο και αυτοί που δεν θέλουν τον Νίκο τον Μαρκάτο. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τον Τροίζη και δεν θέλουν τον Τροίζη. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τον Ελευθερόπουλο και δεν θέλουν τον Ελευθερόπουλο και ούτω καθεξής. Να σου πω κάτι. Μέχρι το πρωί μπορώ να σου λέω παραδείγματα. Ναι, να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι υπάρχει ομάδα που δεν τα έχει αυτά που λες? Ναι, αλλά δεν είναι Ηρακλής. Δεν είναι Ηρακλής οι άλλες ομάδες που μπορεί να τα έχουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτά υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, ειδικά στη συγκεκριμένη κατηγορία που την ψιλογνωρίζω. Το ξέρω, πολύ καλά. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να τα διαχειριστούν οι άνθρωποι που είναι πάνω έξω από τα αποδυτήρια και πάνω από τους παίκτες. Δεν μπορούν. Αυτή τη στιγμή, εγώ με τον Ηρακλή, λόγω του ρεπορτάζ, όπως και ο καθένας σας κάνει ρεπορτάζ, μιλάμε καθημερινά, έτσι. Τώρα έχουμε πηγές όλες τις ομάδες. Ναι, εννοείται. Όταν ρωτάς τι ξέρετε για προπονητή και σου λένε δεν έχουμε διοίκηση, ποιος θα μας μιλήσει? Με αυτό σου λέω. Το έλλειψη οργάνωση που σου είπα από την αρχή. Ναι, οργάνωση δεν έχουν και άλλες ομάδες που έχουν διοίκηση. Ο Ηρακλής δεν έχει διοίκηση. Δεν έχει. Έχει ανθρώπους που ανάθεμάμαι αν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Έχει έναν άνθρωπο που έβαζε λεφτά μέχρι πρότεινο τον Θεοδωρίδη που δεν είναι διοίκηση, δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Είναι ο Τόμ Παπαδόπουλος, ο οποίος απλά περιμένει μια τροπολογία και μέχρι να έρθει η τροπολογία είναι με τα χέρια σταυρωμένα και λέει δεν μπορώ εγώ αν δεν περάσει τροπολογία. Έχει τον κύριο Καραντώνη που ασχολείται μόνο με το οικονομικό ζήτημα, αλλά δεν έχει τους ανθρώπους που θα κάνουν τους ποδοσφαιριστές, θα κάνουν την ομάδα να νιώθει μια ασφάλεια, μια ηρεμία. Δεν τους έχει. Προφανώς γιατί είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να τρέξουν μια ΠΑΕ, μια ποδοσφαιρική δηλαδή ανώνυμη εταιρεία, γιατί το ποδόσφαιρο και οι ομάδες δεν είναι μόνο ισολογισμοί, νούμερα, τι χρωστάμε, τι μας χρωστάνε, τι είναι να δίνουμε, τι είναι να παίρνουμε. Το ποδόσφαιρο είναι τελείως διαφορετικό. Προφανώς οι άνθρωποι δεν ήταν έτοιμοι ή δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα δεν μπορούν αποδεδειγμένα. Όπως είναι Ηρακλής. Αποδεδειγμένα δεν μπορούν και φαίνεται αυτό. Προφανώς. Μαρσέλο Τροίζη. Σίγουρα τον ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ Τροίζη, τον θυμάμαι μόνο στο μάτς με τον Απόλλωνα Λάρισας. Δεν τον έχω παρακολουθήσει. Μιλήσαμε και πριν βγούμε στον αέρα. Ναι. Γνωρίζεις και γνωρίζω πολύ καλά ότι πριν λίγο ήταν στο Βενιζέλος. Ναι. Γύρω στις 8 η ώρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχει ραντεβού με τους ανθρώπους του Ηρακλή. Δεν έχει συμφωνήσει, επειδή έχουμε δει πολλά φέτος.
Και ο Αντωνίου ήρθε, αν θυμάσαι πολύ. Τώρα μου το πήρες από το στόμα. Ο Αντωνίου ήρθε με εισήγηση Μυροφορίδη για να υπογράψει. Ειδικά εγώ υπήρξε, τα θέματα που είχα να κάνω με το Μυροφορίδη. Υπήρξε ξεφωνητό και παρακίνηση φέρτε τον Ελευθερόπουλο. Ναι. Και έφεραν τον Ελευθερόπουλο. Είναι, νομίζω είναι η μόνη αλήθεια αυτή. Δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή ο άνθρωπος δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με τον Ηρακλή και αυτό που λέω είναι γκαραντί. Θα έρθει για να συμφωνήσει. Ναι. Θα έρθει να μιλήσει για να συμφωνήσει. Είναι διστακτικός. Έχει μιλήσει ήδη με παίκτες του Ηρακλή. Αυτός γιατί, λύσε μου μια απορία. Από τη στιγμή που Απόλλων έκανε την πορεία που έκανε και ήταν δεύτερος. Ναι. Πριν περίπου ένα μήνα, λιγότερο. Γιατί έφυγε, Νίκο, από τη Λάρισα. Γιατί έφυγε από τη Λάρισα. Τώρα και εκεί και ο Απόλλων Λάρισας γελάω γιατί γνωρίζω το story και ξέρεις, δεν, είναι ορισμένα πράγματα που τα ξέρουμε και δεν μπορούμε να τα πούμε. Ναι, αυτά που, αυτά που λέγονται, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ναι, αυτά δεν, που δεν έρχομαι σε καμία δύσκολη θέση. Γνωρίζουν ποιος είμαι, μιλάω επώνυμα, δεν με ενδιαφέρει. Ο Μαρσέλο Τροΐζης στον Απόλλων Λάρισας είχε φέρει μαζί του κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έκαναν τη διαφορά. Οι παιχταράδες αυτοί από τη Βραζιλία. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ο Μαρσέλο Τροΐζη είχε ημερομηνία λήξη στον Απόλλων Λάρισας. Μπορεί να βγει ο Απόλλων Λάρισας να διαψεύσει, δεν με αποκλείει. Εγώ είναι το ρεπορτάζ μου. Δεν ήταν ευχαριστημένη τον Τροΐζη και τον τρόπο που δούλευε την ομάδα. Ναι. Απλά η διοίκηση τον κρατούσε τρομοτινά μέχρι να ανανεώσουν οι δικοί του παίκτες. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεις αυτό που θέλω να πω. Πολύ καλά. Πολύ, πολύ καλά, καλά. Πάρα πολύ και ωραία και χαίρομαι. Και τώρα μιας και το λες έτσι, προφανώς και είχε και έναν άλλο ρόλο πέρα από προπονητή. Ήταν αυτός ο παίκτης που είχε φέρει αυτός. Ναι, εντάξει. Ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε. Κατάλαβες την ερώτησή μου, έτσι. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν εκπρόσωπο. Εντάξει, απαντήθηκε αυτό που ρώτησα. Πάρα πολύ ωραία. Απαντήθηκε. Λοιπόν, υπήρχαν προβλήματα τα οποία μπαίνανε κάτω από το χαλάκι στη Λάρισα, γιατί η ομάδα ήταν δεύτερη. Ναι. Και ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν είχαν τέτοιους στόχους οι άνθρωποι, το λέγανε εξ αρχής. Και για πολύ καιρό, με διάρκεια, ναι. Και αν θυμάσαι το καλοκαίρι είχαμε κάνει μια κουβέντα και σου έλεγα ότι αυτό που βγάζω εγώ από τον Απόλλων Λάρισας είναι ότι η ομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, για οκτάδα και πάνω μου λέγες, το θυμάμαι. Ναι, εντάξει, το έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής, αλλά επειδή ακόμα έχει 7 παιχνίδια. Μόνο στον Ηρακλή έπεσες έξω. Τα άλλα τα βρήκες. Ναι, μόνο στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή πρέπει να έπεσε έξω όλη η Ελλάδα, όχι μόνο εγώ. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Για Βόλο μας είχες πει. Ότι θα είναι μία από τις δύο ομάδες που είναι. Απλά ο Ηρακλής. Είχα πει ότι ναι, μεν, αλλά δεν θα κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Για Κέρκυρα, για Παναχαϊκή. Αυτές οι ομάδες που είναι ψηλά πλην του για τον Πλατανιά, πάλι είχα πει. Η μόνη ομάδα που εξέπληξε δυσάρεστα ήταν ο Ηρακλής. Ναι, και εξακολουθεί. Από αυτά που συζητούσαν το καλοκαίρι. Άρα, έγινε αυτό που έγινε με τον Τροΐζη με τον Απόλλωνα. Παραιτήθηκε πριν από ένα μήνα περίπου. Όχι γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Ο Μαρσέλο Τροΐζη είχε τελειώσει από τον Απόλλωνα Λάρισας από την ημέρα που εμφανίστηκε ο Ριάν Μπελά ως γενικός αρχηγός. Ο οποίος είναι προπονητής τώρα. Ο οποίος ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα αναλάβει πρώτος προπονητής στην ομάδα. Θα φάει δηλαδή τον Τροΐζη να αναλάβει αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Βρείτε λοιπόν πότε προσλήφθηκε ο Αριάν Μπελά ως γενικός αρχηγός. Και από τότε ήταν η απόφαση να αποχωρήσει κάποια στιγμή ο Τροΐζη. Δεν τον πήγανε κάποια κανένα δύο αποτελέσματα. Οι άνθρωποι τέλος πάντων τελείωσαν τη συνεργασία τους. Συμβαίνουν αυτό στο ποδόσφαιρο. Στη Β' Εθνική είμαστε. Ναι. Άμα κάτσω και μετρήσω τους προπονητές που έχουν δουλέψει φέτος, σίγουρα θα ξεχάσω κάποιους. Μόνο ο Ηρακλής έχει 5, φτάνει. Η Σπάρτη έχει 7. 7 έχει Σπάρτη. 6-7, κάπου και εκεί δεν, κάθε εβδομάδα έρχεται και ένας. Μάλιστα. Στη Σπάρτη οι προπονητές πλέον είναι, βάζουν αγγελία για προπονητή για μια απασχόληση. Τώρα τι να σε ρωτήσω για τον Τροΐζη, μάλλον τι θα μας πεις. Ο Τροΐζη είναι ένας προπονητής που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ναι. Αυτό που του αρέσει να κάνει βλέποντάς το απ' έξω είναι αυτό που αρέσει στον κόσμο. Αλλά ο Ηρακλής δεν έχει περιθώριο για τέτοια πράγματα. Όχι. Τη δεδομένη χρονική Όχι. στιγμή. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή θέλει. Ο Ηρακλής θέλει το μισό μηδέν και να φεύγει. Ναι, και το μισό μηδέν για να το πάρει πρέπει να παίξει ο Περόνε, γιατί άμα δεν παίξει ο Περόνε ούτε το μισό δεν βάζει. Έτσι. Τουλάχιστον αυτό έχουμε δει. Πήρε τη Σπάρτη και τον Αίτο Σπάτων. Οκ, okay, εντάξει. Εντάξει, τη Σπάρτη πιστεύω ότι και εμείς, άμα εσύ, οι Χολύπτες σου και εγώ, θα παίρναμε θετικό αποτέλεσμα. Ναι, και τους δύο δύσκολα τους πήρε πάντως. Δύσκολα τα παίρνει όλα τα παιχνίδια φέτος ο Ηρακλής. Ο Τροΐζη, επειδή έχω επαφή και γνωρίζω από το περιβάλλον του ότι έρχεται πάνω να μιλήσει, έχει ένα προβληματισμό όσον αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής. Ναι.
άποψή μου είναι ότι θα συμφωνήσει και θα αναλάβει. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή, δεν βγαίνει από το ρεπορτάζ. Ερώτηση. Αυτόν τον μήνα, βασικά είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, δεν το ξέρω αυτό. Από όσο γνωρίζω, ο Τροΐζη δεν έχει φύγει από την Ελλάδα. Ναι, είναι εδώ στην Ελλάδα. Ναι, γιατί από τη στιγμή που έχει ένα μήνα που παραιτήθηκε από τον Απόλλωνα, θα μπορούσε να ήταν τώρα στο Ρίο, ξέρω εγώ. Όχι, είναι στην Ελλάδα. Μήπως περίμενε κάτι, εκεί πάει το μυαλό μου. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν περίμενε κάτι, μπορεί και προφανώς να περίμενε κάτι. Δεν λέω σόνι και καλά του Ηρακλή να περίμενε. Μα γενικά δεν μπορεί να περίμενε τον Ηρακλή, γιατί δεν γνώριζε κανένας μας πόσο θα μείνει ο Ρόκο ακόμα στην ομάδα. Με τις δηλώσεις που έκανε για μένα θα έπρεπε να φύγει πολύ νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων. Είναι δική μου η άποψη αυτή. Προφανώς αν είχε βρεθεί η χρυσή τομή στο οικονομικό θα είχε φύγει πολύ νωρίτερα, Γιώργο. Το θέμα της αποζημίωσης τον κρατάει το Ρόκα εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ομάδα. Γιατί ακριβώς. Με τις δηλώσεις που κάνει συνεντεύξεις τύπου είναι σαν να λέει διώξτε με. Και δεν τον διώχνανε. Γιατί προφανώς. Δεν μπορούσαν να τον διώξουν. Και δεν είχε και καμία διάθεση, το είχε δηλώσει δημόσια εξ αρχής ότι εγώ δεν θα παρατηθώ. Ναι, το είπε, το είπε. Που ουσιαστικά είναι ανοιχτή πρόταση στη διοίκηση, διώξτε με, πληρώστε με και εγώ έφυγα. Εδώ έφτασε το σημείο να λέει στο Αιγίνιο ότι χάσαμε γιατί οι παίχτες μου κάναν λάθος πάσες και δεν κουνήθηκε φίλο τώρα. Κοίταξε, τι να συζητάμε. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τον Ηρακλή και κυρίως έχουν υποθεί είσαστε... όργια από το Ρόκα. Μπροστά ήμουν στη συνέντευξη. Δεν έχουν υποθεί, έχουν γίνει όργια. Δηλαδή, ναι, έχουν υποθεί τα όργια που γίνανε. Ναι. Όταν παραμονές αγώνα ο Ρόκα κάνει προπόνηση σε δύο γκρουπ. Και στο δεύτερο γκρουπ υπάρχουν βασικοί παίχτες. Το ένα στόπερ κάνει προπόνηση με το πρώτο γκρουπ και το δεύτερο βασικό του στόπερ κάνει προπόνηση με το δεύτερο γκρουπ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι αστεία περίπτωση. Είχε χάσει τα αποδυτήρια τελείως. Όταν δύο μέρες πριν από παιχνίδια δίνεις ρεπό. Υπάρχει πρόβλημα, με συγχωρείς. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Μα έκανε τα πάντα για να τον διώξουν. Αλλά δεν τον διώχνανε. Προφανώς. Αυτό ήταν το θέμα. Εντάξει, φέτος ο Ηρακλής η χρονιά πρέπει οπωσδήποτε να πάρει 3-4 νίκες. Εγώ θεωρώ ότι θα τις κάνει για να αποφύγει το κάζο υποβασμού, γιατί θα είναι άνευ προηγουμένου. Αν ο Ηρακλής καταφέρει δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ στην ιστορία του στο γήπεδο, ναι, και τον έχουν ρίξει 3 φορές στα χαρτιά. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Αλλά 3 μήνες τώρα που κάποιοι γραφικοί... καταγράφαμε ότι ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, δείτε τη βαθμολογία. Από την ΠΑΕ λέγανε μόνο 8 βαθμούς είμαστε πίσω από τη δεύτερη θέση και πάμε να ανέβουμε. Δηλαδή, αφού το βλέπεις το έργο που πάει. Προφανώς η ΠΑΕ έβλεπε μόνο τη διαφορά που με τους προς τα πάνω. Δεν έβλεπε τη διαφορά που μαζεύονταν. Η οποία ήταν στους 3 από κάτω. Ήταν στους 3 από κάτω, στους 8 από πάνω και με τα φτωχά μαθηματικά μας λέγαμε, παιδιά, το κάτω είναι πιο κοντά. Εσείς βλέπατε το ποτήρι μισοάδιο λοιπόν και η ΠΑΕ το βλέπει μισογεμάτο. Ναι, τώρα πώς το βλέπει η ΠΑΕ? Τώρα είναι ψιλοάδιο. Ναι. Το ποτήρι είναι δεδομένο. Μα άμα δεν αν δεν κερδίσει την Πέμπτη. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Ναι, είναι και το πρόγραμμα τέτοιο να σου πω κάτι. Δηλαδή είναι και οι ομάδες. Θα κερδίσει τον Απόλλωνα Ποντού έτσι όπως παίζει. Δεν έχεις μόνο τον Απόλλωνα. Θα κερδίσει τον Εργοτέλη. Θα κερδίσει τον Κισαμικό. Θα κερδίσει τον Πλατανιά ή θα κερδίσει τον Βόλο. Αυτά δεν είναι τα μάτς. Ξεχνάω κανένα. Και τα Τρίκαλα έχει. Έχεις 6 παιχνίδια μετά, τα οποία τα 5 είναι με ομάδες της πρώτης οχτάδας. Και ναι, ένα με τα Τρίκαλα παλεύει να σωθεί. Ο Ηρακλής κανονικά ως Ηρακλής μπορεί να τα κερδίσει όλα. Αλλά δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι στην εικόνα που δείχνει στο γήπεδο. Ναι, ο Ηρακλής ο φετινός θα διαφωνήσω, δεν μπορεί να κερδίσει κανένα από αυτά. Ναι, είπα, με το όνομα μπορεί να τα κερδίσει όλα και τη φανέλα του. Με την εικόνα που βγάζει στο γήπεδο δεν μπορεί. Ναι. Ξεκάθαρο. Okay. Μπορεί να κερδίσει τη Σπάρτη δύσκολα και τα Σπάτα δύσκολα. Αυτά μπορεί να κάνει. Ναι. Αυτά μπορεί. Θεωρώ ότι στο τέλος κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει και θα αποφευχθούν τα χειρότερα για τον Ηρακλή. Ο Τροΐζη μπορεί να παίξει, πάμε για το μισό μηδέν. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του, Γιώργο. Ναι, το ξέρω, γιατί ο Απόλλων δεν έπαιζε έτσι. Ο Απόλλων έπαιζε, να βάλουμε πολλά και ό,τι γίνει. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του. Που είχε και τους Βραζιλιάνους μπροστά που κάναν ό,τι θέλανε. Αλλά θεωρώ ότι ερχόμενος πάνω θα και γνώστης της κατηγορίας, γιατί δεν έρχεται από τη Βραζιλία να αναλάβει τον Ηρακλή. Ήτανε κομμάτι του φετινού πρωταθλήματος της Β' Εθνικής. Ναι, βέβαια. Ξέρει και τους αντιπάλους. Ναι, τον έχει παίξει τον Ηρακλή, τον έχει παρακολουθήσει τον Ηρακλή, γνωρίζει τον Ηρακλή. Εάν έρθει πάνω με την άποψη ότι εγώ θα βάλω την μπάλα κάτω και πάμε να βάλουμε 4 να φάμε 3, θα είναι ουτοπικό και θα αποτύχει την πρώτη του στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, ναι. Δεν τον θεωρώ τόσο αφελή, δεν τον θεωρώ τόσο κακό προπονητή. Απλά έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Φέτος, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, θα αλλάξει, θα αναπροσαρμόσει το σκεπτικό του και το πλάνο του. Και από του χρόνου τώρα
δεν μπορώ να σου πω κάτι, αλλά είναι δεδομένο ότι φέτος δεν θα κάνει. Φέτος, στα υπόλοιπα 7 παιχνίδια δεν θα κάνει. Θα τερματίσει ο Ηρακλής δέκατος και βλέπουμε για του χρόνου. Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που πρέπει να κάνει τη δεδομένη χρονική στιγμή με τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή και το μαχαίρι που είναι στο λαιμό. Ναι. Και, να σου πω κάτι, ναι. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει και επεκτικά αυτό που δεν θέλει. Δεν μπορεί. Έτσι. Δεν μπορεί. Ο Περόνε βέβαια επιστρέφει αυτές τις μέρες προπονήσεις γιατί δόξα δύσκολα. Κάνει δύο μέρες προπόνηση, Γιώργο, okay, αλλά ο Περόνε είναι απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά το φοβούνται πλέον να τον βάλουν αν δεν είναι 100% έτοιμος. Γιατί μην ξεχνάς την προηγούμενη φορά ποιο μάτς ήταν που έβαλε το πέναλτι και μετά τραυματίστηκε. Έπαθε υποτροπή κατευθείαν. Ποιο ήταν, μωρέ? Με την... Έβαλε το πέναλτι 1-0 και βγήκε, ναι. Που έγινε αλλαγή στο 20. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ θεωρώ ότι ο Περόνε θα ρισκάρουν, θα το ξεκινήσουν βασικό να παίξει 50 λεπτά. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Γιατί το μάτς είναι κομβικό. Ο Ηρακλής δεν έχει το περιθώριο να προφυλάξει πράγματα. Και πρέπει να βρει έστω αυτό το μισό μηδέν που λέμε για να του δώσει 3 βαθμούς. Ναι. Και στο φετινό Ηρακλή δεν μπορώ να βρω ποιος θα του δώσει αυτό το μισό μηδέν εκτός από τον Βραζιλιάνο. Κανένας, όπως φαίνεται. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, δεν έγιναν ποτέ ομάδα. Στηρίζεται σε ατομικά τελείως πράγματα και ένα από τα ατομικά πράγματα τα οποία στηρίζεται φέτος ο Ηρακλής είναι ο Περόνι. Δεδομένο αυτό. Ναι. Νίκο... Ο Καχρημάν λογικά δεν θα έχει γυρίσει από τη Σερβία. Όχι, όχι. Δεν γνωρίζω αν ισχύει, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Δεν του έχει βγάλει ο Ηρακλής βίζα, δεν μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. Κοίταξε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Γερό να είναι το παιδί και η οικογένειά του, αλλά σοβαρό πρόβλημα οικογενειακό 2 εβδομάδες δεν υπάρχει. Δεν γνωρίζω, γι' αυτό δεν παίρνω θέση. Ό,τι και να είναι, αυτό που λες που ανέφερες το πρόβλημα, γενικά ο Ηρακλής είναι ένα απέραντο χανείο, για να μην πω την άλλη λέξη μπροστά. Είναι υπάρχει μια ανοργανωσιά ανευπροηγουμένου, ομάδα τοπικού. Τεράστια. Ομάδα τοπικού, συμφωνώ. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από πάνω. Εννοείται αυτό. Θα τα πούμε, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Γιώργο μου. Να σε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Παιδιά, το γνωρίζω αυτό που μου στέλνετε και μου το στέλνετε και αρκετοί. Για συνάντηση του Τόμ Παπαδόπουλου με το Ιδρυτικό Σωματείο, αυτό που μεταφέρει ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλής δεν είναι ότι το μεταφέρει τώρα, το έχει κάνει πράξη. Η κάνουλα έχει κλείσει εδώ και καιρό, γι' αυτό και δεν απομάκρυνε τον Ηλία Θεοδωρίδη παρά μόνο στο περιβάλλον του, έλεγε μετά από τον ντου του Θεοδωρίδη στο Ρόκα ότι εγώ θα τον διώξω και δεν τον έδιωξε ποτέ, γιατί είχε ανάγκη τα χρήματα που έβαζε ο Θεοδωρίδης. Ο Θεοδωρίδης, ο οποίος επαναδραστροποιείται από τη στιγμή που έφυγε, λύθηκε η συνεργασία με τον Ρόκα και κάνει κινήσεις, βλέπετε, τροίζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος του Ηρακλή, το λέμε εδώ και μήνες, φαγώνονται στρατόπεδα οι μυροφοριδιακοί με τους αντιμυροφοριδιακούς. Αυτοί που θέλουν τον Νίκο Παπαδόπουλο, αυτοί που δεν θέλουν τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτοί που θέλουν τον Ρόκα, αυτοί που δεν θέλουν τον Ρόκα. Αυτοί που θέλουν τον Ελευθερόπουλο, αυτοί που δεν θέλουν τον Ελευθερόπουλο. Αυτοί που θέλουν τον Αντωνίου, αυτοί που δεν θέλουν τον Αντωνίου. Αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Κανένας δεν κοιτάει το καλό του Ηρακλή εκεί μέσα. Όλοι κοιτάνε την πάρτη τους, για να μην πω άλλη λέξη. Γι' αυτό την καταντήσατε την ομάδα 11η να είναι. Γι' αυτό δεν μας αφήνατε στη συνέντευξη τύπου να κάνουμε κι άλλες ερωτήσεις και μας λέγατε τελευταία ερώτηση και τελευταία ερώτηση για να πάτε μετά να πιείτε καφεδάκι στο μπουφέ. Ποιος ξέρει τι είχε μετά να κάνετε. Γι' αυτό γινόμασταν κακοί που και καλά σας τριμώχναμε με τις ερωτήσεις. Γιατί ο καθένας κοιτάει την πάρτη του εκεί μέσα. Τον Ηρακλή δεν τον δείτε καθόλου. Έχετε καταλάβει ότι κινδυνεύει με αγωνιστικό υποβιβασμό? Το έχετε καταλάβει? Γιατί 3 μήνες που σας το λέμε, μας κοροϊδεύατε. Δεν μας κοροϊδεύατε. Μας κράζατε. Και βάζατε κι άλλους να μας κράζουνε. Και να μας παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί τα κάνατε και το ξέρετε τι έχετε κάνει. Δεν σας άρεσε η κριτική μας. Φάτε τα τώρα. 11ος ο Ηρακλής, σας αρέσει? Και μπορούν κάποιοι καλοθελητές να σας πάρουν τηλέφωνο πάλι και να σας πούν τι είπαμε στην ώρα για μπλε. Γιατί έτσι γίνεται. Αυτό που μου στέλνετε μπορεί να υπόθηκε σήμερα, αλλά δεν είναι σημερινό το γεγονός.
την ημέρα της συνέντευξης τύπου, τι λέγαμε και ξαναλέγαμε εδώ και ουρλιάζαμε. Τι θυμάστε την ατάκα του Καραντώνη, του αντιπροέδρου. Έσκασαν 13 υποθέσεις με πιστωτές, επιθετικούς, όπως τους χαρακτηρίζουμε τέλος πάντων, που ζητάν σύνολο 72.000 ευρώ και γι' αυτό το γεγονός παγώσαμε την αδειοδότηση. Πόσοι το κατάλαβαν εκείνη την ημέρα? Πόσοι το έδωσαν σημασία εκείνη την ημέρα? Ότι πάγωσε η αδειοδότηση εκείνη την ημέρα για 72.000 ευρώ. Δεν είναι σήμερα η κατάσταση τραγική. Είναι εδώ και καιρό. Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη εκείνη η συνέντευξη τύπου. Αλλά τότε όλα καλά, πάμε για άνοδο. Είμαστε μόνο 8 βαθμούς πίσω. Ε, βέβαια. Στηρίζουμε το Ρόκα, αγαπάει ο ένας τον άλλον. Αγαπημένοι, δεν ήταν στο δωρίς με τον Παπαδόπουλο στην συνέντευξη τύπου? Σωρόπια τρέχανε. Όλα καλά πηγαίνανε. Και εμείς που κάναμε τις ερωτήσεις ήμασταν οι κακοί. Εγώ προσωπικά. Τώρα τι γίνεται? Ο Ηρακλής 11ος, λεφτά δεν βάζετε, αδειοδότηση δεν ασχολείστε, ο φάκελος είναι για τα σκυλιά, μάλλον, εκτός κι αν δεν είναι, βγείτε να μας το πείτε, προπονητή παίρνετε. Έτσι θα κάνετε τον Ηρακλή μεγάλο? Δεν είναι δική μου ατάκα, του Ηλία Θεοδωρίδη είναι. Ήρθα για να κάνω τον Ηρακλή μεγάλο. Έτσι? 11ο στη Β' Εθνική και του χρόνου να πέσει σε τρίτη κατηγορία, να ξεφτυλιστούμε τελείως δηλαδή. Κι άλλο. Και αυτή τη φορά δεν ρίχνει κανένας τον Ηρακλή στα χαρτιά. Δηλαδή δεν το ζήσαμε ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, έχουμε να το λέμε και τώρα θα μας το ρημάξετε αυτό? Αν μπορεί να κοιμηθούμε, εσείς μπορεί να κοιμάστε. Και άνετα κιόλας. Ο Τόν Παπαδόπουλος τόσους μήνες που λέμε εδώ στην εκπομπή ότι έχει σταυρώσει τα χέρια και περιμένει την τροπολογία, τώρα η τροπολογία πάει για Πέμπτη. Ε, βέβαια. Η προηγούμενη Τρίτη έγινε η σημερινή Τρίτη, η σημερινή Τρίτη γίνεται Πέμπτη. Η Πέμπτη δεν ξέρω πότε θα γίνει. Μήνες αυτά είναι γνωστά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα από αυτήν εδώ την εκπομπή τα ακούτε. Για μήνες ολόκληρους. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Μη κατηγορείς τη διοίκηση, μη κατηγορείς τον Βασιλιάδη, μη κατηγορείς την πολιτεία, μη κατηγορείς τον Τόν Παπαδόπουλο, μη κατηγορείς τον Ρόκα, γιατί όλα θα πάνε καλά. Κάνεις κακό, κάνεις κακό, κάνεις κακό, κάνεις κακό. Να το κακό. Ήρθε. Εμείς το φέραμε. Έτσι δεν είναι? Δεν το φέραν αυτοί. Εμείς φταίμε. Πάντα εμείς φταίμε. Να διαβάσω και την ανάρτηση της αυτόνομης θύρας 10. Σας δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία να σώσετε ό,τι σώζετε. Μην παίζετε άλλο με τα νεύρα μας και με την ιστορία του Ηρακλή μας. Ηρακλής δόξα δράμας, 28 Μαρτίου στις 3 το μεσημέρι. Το μήνυμα ξεκάθαρο. Και αυτό που μου έχετε στείλει και εσύ φίλε Δημήτρη και εσύ φίλε Μπάμπη, να είστε καλά, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν ακούτε την εκπομπή κάθε μέρα, το λέμε σχεδόν κάθε μέρα, ότι δεν μπαίνουν χρήματα εδώ και καιρό. Γι' αυτό και ο Τόν Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να απομακρύνει τον Ηλία Θεοδωρίδη, γιατί κατά κάποιο τρόπο τον είχε ανάγκη. Δεν είναι πρώτη φορά που τα λέμε αυτά. Έκανε όσα έκανε ο Θεοδωρίδης λάθη τραγικά και ο Παπαδόπουλος έλεγε τον στηρίζω. Τι κάνει νιάο-νιάο στα κεραμίδια. Με μπλοκαρισμένο λογαριασμό πώς να βάλει λεφτά. Και εδώ και μήνες
το έχει παρατήσει το ζήτημα βάζω λεφτά γιατί έχει την δικαιολογία του μπλοκαρισμένου λογαριασμού. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να φέρουμε λεφτά από την Αμερική, δεν μπορούμε να βάλουμε λεφτά, είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός, περιμένουμε τροπολογία. Αν δεν έρθει τροπολογία, ερώτηση που είχα κάνει αν θυμάστε, τι θα γίνει, ποιο είναι το πλαμπί, δεν υπάρχει πλαμπί. Θα έχουμε πρόβλημα επιβίωσης. Πολύ ωραία. Να το, ήρθε. Ακούσαμε τον Νίκο τον Μαρκάτο από το Sport 1 να μας δίνει και λεπτομέρειες για τον Μαρσέλο Τροίζη. Να δώσω την καλησπέρα μου στον φίλο μου και συνάδελφο, καλό συνάδελφο τον Γρηγόρη τον Παπαγιαννάκη, ο οποίος ήταν στην Άρτα, περιέγραψε για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 την ήττα δυστυχώς με τον Καραϊσκάκη. Γρηγόρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Στο τι γίνεται και... βέβαια μία είναι η απάντηση, αλλά ας μην την πούμε. Πραγματικά ναι. Τώρα, δεν είναι για τον αέρα. Ρόκα δεν υπάρχει πλέον, αλλά με δύο λόγια έτσι για όσους δεν είχαν ευκαιρία να ακούσουν πολλά, γιατί το μάτς δεν ήταν και τηλεοπτικό ή να δούνε φάσεις. Πόσο χάλια ήταν ο Ηρακλής και έχασε για ακόμη μια φορά. Ο Ηρακλής Γιώργο είναι το γνωστό αυτός που δεν διεκδικεί τις μπάλες. Κάτι που είχε ο Καραϊσκάκης, κάτι που, το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η ομάδα του κ. Χαραλαμπίδη. Και με ένα σουτ του Ορφανίδη στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και θα λέγαμε και την ευκαιρία του Γιάννη Παπαδόπουλου, δεν μπορείς να πας πουθενά. Πραγματικά αυτός ο Ηρακλής είναι για λύπηση. Η έκφρασή μου είναι αυτή και δεν μπορώ να την πάρω πίσω με τίποτα. Ναι. Όσο και να μας πονάει, όσο και να μας προβληματίζει όλο αυτό, σίγουρα θα έλεγα ότι ο Ηρακλής ήταν ένα πραγματικό συνοθήλευμα. Συνοθήλευμα το οποίο, Γιώργο, το είδαμε και στο γήπεδο, να ανεβαίνουν πάλι τα μπακ να κάνουν παιχνίδι από πίσω, να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ας πούμε σε 3-4 λεπτά είδα τον Γκί με τον Κλέιτον σε αρκετή ένταση, ειδικά ο Γκί να φωνάζει τον Κλέιτον για τις πάσες τις οποίες δεν είχε πάρει. Και το ίδιο ισχύει και για 2-3 ακόμα περιπτώσεις όσον αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι, καθώς ανέβαιναν, όπως είπα ξανά, οι center back για να κάνουν παιχνίδι. Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες ακόμη ενός πραγματικού εγκλήματος, γιατί κάθε φορά που ο Ηρακλής χάνει από τέτοιες ομάδες, δηλαδή δεν θέλω να πω κάτι για τον Καραϊσκάκη. Τον πέρασε στη βαθμολογία, αυτό είναι το χειρότερο που έγινε. Βέβαια. Γιατί το 2011 δεν θα μιλούσαμε ότι ο Ηρακλής θα παίζει σε άλλες κατηγορίες, μετά γνωρίσαμε τις άλλες κατηγορίες. Ναι. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι πάση θυσία πρέπει να κάνουμε 1-2 στα 2, μπορεί και παραπάνω, για να μην μπούμε σε περιπέτειες. Και περιπέτειες τις οποίες καλώς ή κακώς είναι μπροστά μας. Και για ακόμα μια φορά τις βλέπουμε και έξω διοικητικά σήμερα με το θέμα της τροπολογίας. Ναι, πάει για Πέμπτη και να είχαμε να λέγαμε. Ναι, που θα λέγαμε ότι πήραμε για ακόμα μια φορά τις υποσχέσεις. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Μίκρα συνεχίζουν να τους καθησυχάζουν οι αρμόδιοι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα, αλλά η ανησυχία μεγαλώνει στον κόσμο. Αστεία περίπτωση. Κάτι άλλο, αν έχουμε έτσι αξιοσημείωτο να καταγράψεις, Γρηγόρη, από το μάτς της Άρτας. Το αξιοσημείωτο είναι ότι θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός από τους ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σκυμμένα κεφάλια και στα ποδητήρια γνωστός ο δρόμος όταν αγωνίζεις εκτός έδρας, όποια και να είναι. Δεν έχουν καταλάβει, λες, το δύσκολο της υπόθεσης που είναι τώρα. Μα δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτα. Νομίζουν ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, όποιος ξαναδεί τον Ηρακλή, τον είδαμε και με τον Αίτητο, τον είδαμε και σε άλλα παιχνίδια, ας πούμε, στα εντός έδρας, Γιώργο, που ήσουν απαρόν, ναι. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντέλου μου. Κερδίσεις, χάσεις είναι το ένα και ταυτό. Δηλαδή, μπαίνω, κερδίζω στα αποδυτήρια, μπαίνω μέσα, απλά σκύβω το κεφάλι, πάω μέσα. Δεν υπάρχει καμία, θα λέγαμε, αναγνώριση από τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά τον χαρακτηρίζω και ως ήρωα με αυτό το συνοθήλευμα το οποίο βλέπει. Και περιμένοντας να κλείσει μια περίοδος η οποία θα είναι άκρος μα άκρος αποτυχημένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Καλή δύναμη, Γρηγόρη, και σε σένα. Καλή συνέχεια. Και κάτι, κάτι ακόμα, Γιώργο, για να το κλείσουμε για το θέμα του Τροίζη. Στον κόσμο δεν είχε καλά. Το βλέπω. Και το βλέπω. Μέσα στην ελληνικού δικτύου, διαδικτύου, φαντάζομαι μετά το είδες και εσύ. Το βλέπω. Χαμός γίνεται όπως πάντα. Να είσαι καλά και εσύ, Γρηγόρη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα.
Πάμε να μιλήσουμε για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή που χθες θα πήγε περίφημα. Πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Πάβο Χαϊκό. Σήμερα θα μπορούσαμε να κάνουμε 2 και 3 ώρες εκπομπή, άνετα μόνο για το ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Και αύριο μέρα είναι για νέες συζητήσεις. Να πάμε να δώσουμε αρχικά την καλησπέρα μας στην φίλη την Αγγελική που θα μας βοηθήσει με μετάφραση. Καλησπέρα, Αγγελική. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Και την ωραία σας εκπομπή. Να είσαι καλά. Και θα μας βοηθήσεις πάρα πολύ με τα εξαιρετικά σου ρώσικα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον διαγώνιο παίχτη του Ηρακλή που χθες ήταν φανταστικός. Ο Ιγκόρ Ποπόφ είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Οπότε με τη βοήθειά σου να τον καλησπερίσουμε στην εκπομπή. Здравствуйте, Игорь. Передачу еще раз я вам привожу, что, в общем, добрый вечер. Hello, Igor. Добрый вечер. Hello, Igor. Добрый вечер. Приятно вас слышать всех. Θέλουμε να... Ναι, πες μου, Αγγελική. Χαίρετε πάρα πολύ ότι ακούει, ας πούμε. Ότι είναι εδώ κοντά μας. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Τα αγγλικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά να πούμε στον κόσμο, γι' αυτό και με την δική σου βοήθεια θα μπούμε στη διαδικασία της συνέντευξης. Αρχικά θέλουμε να μας πει για το χθεσινό παιχνίδι, τη σημαντική νίκη του Ηρακλή και για τη δική του παρουσία, γιατί ήταν εξαιρετικός με τους πόντους που πήρε στο μάτσο. Вы можете нам сказать 2-3 слова описать вчерашнюю игру и ваши вчера победы, можно сказать так? Да, конечно. У нас был очень долгий перерыв между играми. Мы без игр провели 3 недели и честно вам сказать, что вчерашняя игра далась всей команде очень тяжело, потому что, естественно, долгое время без игр, оно просто так не проходит. Конечно, мы готовились, тренировались усердно, упорно, но, как говорится, всегда игровая практика намного лучше, чем без нее. Поэтому игра далась тяжело. Ωραία, Igor λέει ότι κάναμε 3 εβδομάδες παύση, δεν έπαιζε ομάδα. Ναι, είχε παύση. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμμαζευτούν όλοι. Βέβαια, ετοιμαστήκανε πάρα πολύ καλά. Δεν τους δόθηκε εύκολα η νίκη, αλλά προετοιμαστήκανε πάρα πολύ καλά και κάνανε αδύνατον δυνατόν. Δώσανε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Για τον ίδιο αυτοί 24 πόντοι που πέτυχε χθες, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, πώς μπορεί να το σχολιάσει για τον ίδιο, για την απόδοσή του? Πώς μπορώ να ρωτήσω για τα αγγλικά, στα αγγλικά? Για την απόδοσή του, για τους 24 πόντους που σημείωσε χθες. Ποιο είναι το δικό του σχόλιο για το ότι ήταν πάρα πολύ καλός ο ίδιος στο παιχνίδι? Okay. Игорь, скажите, пожалуйста, вот 24-й, как он называется там по-русски, я не знаю, волейболе, что вы можете сказать, то, что вы забили? В таймбрейке вы имеете в виду 24 или по статистике, да, 24, да, очка? Да, да, да. Вот этот. Ну, у нас хорошая сыгранность со связкой. Мне очень нравится, как Коста пасует. Недаром он играл на Олимпийских играх. Поэтому тут не только моя заслуга в том, что я забиваю мячи. Естественно, связка и помощь команды, она дает о себе знать, так что это не только моя заслуга. Я перевожу, да? Лею Игор, ότι δεν είναι μόνο η δική του νίκη, απόδοση, ναι, γιατί προσπάθησε όλη η ομάδα, έχει να κάνει με όλη η ομάδα, οπότε δεν μπορεί να πει, ας πούμε, ότι είναι κάτι δικό του, έτσι, οφείλει όλη την ομάδα. Προσπάθεια όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Απομένει πλέον, υπάρχει ένα παιχνίδι για να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά είναι το Final Four Κυπέλλου, όπου θα παίξει ο Ηρακλής ένα περίπου μήνα στην Κρήτη. Τι θέλει να πετύχει με τον Ηρακλή και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, ποιοι είναι οι δικοί του στόχοι? Ωραία. Игорь, у вас будет еще какая-то игра. Что вы хотите вот в ней, ну, что вы хотите вообще, что вы ждете от этой игры? Я очень волнуюсь, поэтому... честно говоря, скажу вам, что нам в обязательном порядке надо выигрывать эту игру, чтобы занять более высокое место и чтобы в плей-оффе нам было легче играть с более, скажем,
То есть я передаю, что вы ждете только победы на другой этаже. Не настраивайтесь. Да, даже не рассчитываю на другое, конечно. Хорошо, я так это и передам. Ο Εγκόρ λέει ότι θα επιδιώξει μόνο τη νίκη και μόνο νίκη, γιατί τίποτα άλλο δεν συζητάει. Αυτό δηλαδή πρέπει να παίξουν για να νικήσουν. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, για το κύπελο, για το Final Four που θα γίνει σε ένα μήνα, που θα παίξει ο Ηρακλής στις τέσσερις καλύτερες ομάδες. Ωραία. Αν σπράσουμε το Final... Final 4, да. Final 4, да. А что именно спрашивает? Он спрашивает, что вы думаете по поводу этой игры, что вы можете сказать, как вы настроены? Финал четырех, на самом деле, это очень, во-первых, это очень интересное мероприятие, потому что финал, он сам по себе всегда интересен. И, опять же, конечно, мы ждем только победы, надо настраиваться. Самое хорошее, что у нас сейчас очень, скажем так, хорошая кондиция в команде, мы... друг друга понимаем, мы друг друга поддерживаем во всем. И, естественно, с каждым днем движемся только вперед и хотим только побед. Отлично. Γιώργο, μεταφράζω αυτό που είπε ο Γκορ, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι, λέει, ότι ας πούμε, επειδή είναι το τελευταίο, όχι το τελευταίο, επειδή είναι... σημαντικό παιχνίδι και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να φτάσουν εκεί και περιμένουν μόνο από αυτό το παιχνίδι νίκη, τίποτα άλλο. Για να προκριθούν στο τελικό προφανώς για, ναι, για το κύπελο. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Α, κάτι τελευταίο. Η ζωή του εδώ στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία του στην ομάδα με τον Ηρακλή, αν έχει κάνει κάποιους φίλους, αν περνάει καλά εδώ, αν νιώθει καλά στην οικογένεια του Ηρακλή και στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες που βρίσκεται εδώ και βοηθάει πολύ την ομάδα, γιατί είναι σημαντική η παρουσία του στην ομάδα. Ωραία. Игорь, вас спрашивают, а как вы вообще в семье этой команды Ираклис, как вообще проводите время, если вы нашли друзей, ваша, то, что вы находитесь в вашей команде Ираклис, это очень значимо для этой команды, вот мне говорят. И вообще, как вы проводите время, и если вам нравится, скажите вот в двух-трех словах вообще. Конечно, мне было приятно изначально приехать в команду Ираклис. Я играл против нее, когда я был молодым, и играл в Динамо. И было это в Москве. И честно вам сказать, что, конечно, для меня приятно познакомиться со всеми ребятами, было со всем начальством. И для меня это действительно как семья, потому что отношения в команде очень-очень благоприятные. И все люди, которые работают и играют со мной, все доброжелательные. Очень приятная атмосфера мне... на самом деле очень нравится здесь. Время, а вы, наверное, это переведете потом, чтобы мне проще, да, было разделить на два. Да, конечно, да, я пока сейчас перевожу. Георгий Лео, Егор, ОТИ, Эпикс, Поля, что Динамо, Эгин, Пихниди, Стимошха, и Эпикс, длади, ήταν σαν αντίπολη ομάδα με τον. Με τον Ηρακλή ήταν αντίπολη, ναι. Ναι, και χαίρεται πάρα πολύ. Είναι τιμή του τώρα να γνωρίσει όλα αυτά τα παιδιά, προπονητές. Είναι πάρα πολύ φίλοι, νιώθει πολύ οικογένεια αυτή την ομάδα. Είναι μεγάλη τιμή του να είναι εδώ με τα παιδιά και νιώθει πολύ οικία, ας πούμε. Κάτι εδώ είπε και για ατμόσφαιρα. Έπιασα μια λέξη ατμόσφαιρα να λέει. Μάλλον για το γήπεδο. Μάλλον για το γήπεδο, ότι του αρέσει η ατμόσφαιρα, δεν ξέρω. Ναι, γενικώς δηλαδή νιώθω πάρα πολύ οικία, του αρέσει όλη η ατμόσφαιρα και νιώθω πολύ οικογένεια αυτό το χώρο. Ωραία. Και θέλει να πει και κάτι άλλο μεσολυκτάκι. Ναι, ναι, ναι. Игорь, да, скажите, что вы еще хотели рассказать. По поводу того, как я провожу время, ну, честно сказать, хотелось бы и на пляжике позагорать, но не удается, так как пока погода не позволяет. Так, гуляю, хожу, смотрю, очень много старых зданий, церквей. Мне нравится здесь. И, естественно, меня очень радует то, что есть электрические самокаты. Это мне, конечно, прям... преодолевать на них расстояние очень легко. Отлично.
Я перевожу, да? Λέει ο Εγκόρ ότι γενικώς περνάει την ώρα του πάρα πολύ όμορφο εδώ, του αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Θα ήθελε να είναι καλύτερος καιρός τώρα για να μπορέσει να κάνει μπάνιο, αλλά δεν πειράζει, του αρέσουν αρχή. Από τώρα, από τώρα, ναι. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος ότι βρίσκει η Θεσσαλονίκη ηλεκτρικά ποδήλατα, οπότε μπορεί να διανύει πάρα πολλά, έτσι, ας πούμε, κάποιες αποστάσεις. Ναι. Πόλη, το αρέσει η πόλη και γενικώς περνάει πάρα πολύ. Περνάει καλά και, και το χαίρεται. Ναι, 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 ωραία, ναι, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας και να το ευχηθούμε φυσικά ό,τι καλύτερο στη συνέχεια στο πρωτάθλημα και στο κύπελο για τους στόχους που έχει θέσει με τον Ηρακλή. Вас благодарят за то, что вы дали интервью. Вам желают ребята, чтобы успехов в игре и в последней самой важной значимой игре для команды «Ираклис». Спасибо вам большое за то, что вы вот пришли и дали интервью. Спасибо, и вам спасибо, что пригласили. И большое спасибо болельщикам, которые нас всегда поддерживают. Ευχαριστώ πολύ που το καλέσατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ και το κοινό που τους υποστηρίζει, τους φανς. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. And you. Спасибо, Igor. See you. Τσάω, τσάω. Αγγελική, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα μα πάρα πολύ για την βοήθεια. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Bye. Δύσκολη γλώσσα. Πολύ δύσκολη γλώσσα και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ατζέλικα τρομερή, Stay Tuned, μπίλη μου, τραγουδίστρια των Stay Tuned, να τους ψάξετε με rock και όχι μόνο ρυθμούς εδώ στην πόλη και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη ρώσικη γλώσσα, μας βοήθησε, είδες οι γνωριμίες καμιά φορά, είδες. Και ευχαριστώ και τον Igor Popov που μίλησε για πρώτη φορά εδώ σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ξεπεράσαμε τη δυσκολία της γλώσσας. Και τα καταφέραμε γιατί με τα αγγλικά θα είχαμε ένα προβληματάκι. Έτσι, μια ευχάριστη νότα ήταν αυτή η συνέντευξη προς το τέλος, γιατί όλα τα υπόλοιπα, ειδικά για το ποδόσφαιρο, είναι δυσάρεστα. Στο μπάσκετ δυστυχώς ήρθε η ήττα. Δεν μπόρεσε ο Ηρακλής να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του αγώνα. Ιτήθηκε και τώρα πρέπει να προσέξει πάρα μα πάρα πολύ, γιατί οι αγώνες που θα κρίνουν την άνοδο θα είναι αυτοί των play-off, όπου εκεί πρέπει να ισοφαρίσει τον Ερμία Γιά σε 1-1, να ισοφαρίσει τον Υποκρέτη από την Κο σε 1-1, να κερδίσει τον Διαγόρα Διοπηδέων για να κάνει το 2-0, για να μην έχει προβλήματα των προηγούμενων ετών στα play-off. Λεπτομέρειες θα δώσουμε και αύριο βέβαια. Πολλά έχουμε, πολλά περισσότερα έχουμε να πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας για την παρουσία σας, για την ακρόαση εδώ στην ώρα για μπλε. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή. Δίνω σκυτάλι σε Ζάχο Ντρούλινγκ, ήρθε ο Τασίνιο, μόνο Ντρούλινγκ είδα, ήρθε. Και Τάσο Τρέγια με το ράδιο Μαρμίτα στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά, καλό βράδυ.